πιστεύω, όπως το έχω εκφράσει επανειλημμένως, ότι μια μεγάλη επένδυση στη Ζάκυνθο από το Κατάρ, που πάντα ξέρουμε ότι οι επενδύσεις είναι μεγαλόπνοες, για τις επενδύσεις του Κατάρ μιλούν διεθνή μέσα, θα δώσει στη Ζάκυνθο προοπτικές ανάπτυξης και αναβάθμισης της εικόνας της και της θέσης της στο τουριστικό περιβάλλον το παγκόσμιο. Και φυσικά θα δημιουργήσει και ένα οικοσύστημα πολλών δραστηριοτήτων, διότι η επένδυση και τα ωφελήματά της δεν είναι μόνο ότι θα περικλείονται στον χώρο της επένδυσης, δημιουργείται πάντα η ανάγκη για νέες υπηρεσίες, για υπηρεσίες πολυτελείας, για αναβάθμιση των χώρων όλων που περιβάλλουν, των τοποθεσιών που περιβάλλουν το χώρο της επένδυσης, όπως είδαμε ότι έγινε στο Κώστα Ναυαρίνων, να ρυθμιστήκαν οι ταβέρνες, δημιουργήθηκαν νέα μαγαζιά κτλ. Όταν μιλάμε λοιπόν για τις επιπτώσεις μιας επένδυσης σε έναν τόπο, πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη αυτά όλα. Και πιστεύω ότι δεν είναι εύκολο να προκύψει μια ευκαιρία τέτοια, μια τύχη τέτοια στη Ζάκυνθο ανά πάσα στιγμή. Τώρα, η επένδυση σε αυτή, επειδή έγινε αγοροπολισία, δεν σημαίνει ότι θα γίνει και επένδυση. Πάντα πρέπει για να γίνει επένδυση να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Και συνήθως στις μεγάλες αυτές εκτάσεις, το έχουμε δει και αλλού, υπάρχουν χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες είναι δικαστικές, να διεκδικήσεις, να συνδικήσουν θέματα που είναι στο δικαστήριο για διάφορες διεκδικήσεις, να διοικητικές δυσκολίες. Πάντα αυτές οι επενδύσεις έχουν χρονοβόρες διαδικασίες. Και δεν σημαίνει ότι όλες καταλήγουν στη μια θετική εξέλιξη. Την περίπτωση αυτή, το Κατάρ λίγο πολύ, αν είναι το Κατάρ πίσω από αυτή την ιστορία, υποθέτουμε ότι είναι, και εκεί αναφέρομαι κι εγώ. Εγώ δεν είχα καμιά επαφή με την εταιρεία, ούτε εγώ επεδίωξα, ούτε η εταιρεία επεδίωξε μαζί μου. Οπότε δεν ξέρω λεπτομέρειες ούτε για την αγοροπολισία, ούτε για το ποια είναι η εταιρεία και ποια είναι η πηγή χρηματοδότησής της. Αποδέχομαι αυτό που λέγεται παντού, ότι είναι πίσω το Κατάρ. Λοιπόν, το Κατάρ ούτε έχασε αν η επένδυση δεν γίνει. Εμείς θα χάσουμε μια ευκαιρία. Τώρα, μπορεί να οι εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν να μην καταλήξουν σε μια θετική έκβαση. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ. Αυτό η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Κάθε πολίτης, κάθε φορέας που φύγεται από την αγοραπολισία αυτή, από οτιδήποτε άλλο, μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά, να δικαιωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Και από εκεί και πέρα να γίνει μια επένδυση για τον τόπο μας, που δεν είναι εύκολο να μας προκύψει σε μια άλλη εποχή και με άλλες συγκυρίες. Όσον αφορά την επίθεση και προς το πρόσωπό σας από τον Μητροπολίτη, θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Απαράδεκτη και αυτό το κοινό και η Δήμη. Διότι όταν παερμηνεύονται και τα λεγόμενα και τα δεδομένα και οι προθέσεις κάποιου υπεύθυνου πολιτικού προσώπου όπως εγώ, σημαίνει ότι κάτι άλλο, κάποιος άλλος σκοπός κρύβεται από πίσω. Και έτσι δεν μπορώ να την παρακολουθήσω αυτή την υπόθεση και δεν με αφορά.